Δεν έχει τέλος το αίμα που χύνεται στην άσφαλτο της Κρήτης με τα τροχαία ατυχήματα το ένα μετά το άλλο μέσα σε λίγες ώρες να συγκλονίζουν. Λίγα λεπτά μετά τις 8 χθες το βράδυ, έντρομοι όσοι κινούνταν στο βόρειο δικό άξονα στο ύψος της γέφυρας του Αποσελέμη, είδαν μια νταλίκα να φεύγει από την πορεία της. Δευτερόλεπτα μετά, μέσα στο βαρύ όχημα, ένας άνδρας 46 ετών από την Αλβανία, εργαζόμενος ως οδηγός στην νταλίκα, που μετέφερε κυπευτικά από την Ιεράπετρα, κοίτοντα νεκρός στο δόστρωμα. Έφυγε η νταλίκα και έπεσε δεξιά εκεί στο αυλάκι που κάνει για τα νερά, χτύπησε στο κυκλίδωμα. Αμέσως ο οδηγός προφανώς αντιλήφθηκε και έστειψε αριστερά να ξαναβγεί στο δρόμο του. Τούμπαρε λοιπόν το Ινταλίκα όλη, το τρέιλερ άρχισε και ταλαντευόταν δεξιά-αριστερά με αποτέλεσμα να τουμπάρει και τον τράκτορα και να πέσει στην αριστερή μεριά του δρόμου στο προστατευτικό στη Θεό. Οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διερευνώνται από την τροχέα, όμως σε ξεκάθαρο τόνο ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου επισήμανε ότι το τελευταίο διάστημα η εξαντλητική εργασία και τα πιεστικά δρομολόγια έχουν συνθέσει ένα σκηνικό κινδύνου για τους εργαζόμενους. Δυστυχώς όλα αυτά οφείλονται είτε στην αντικατοικοποίηση της εργασίας, είτε στην έλλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, στην έλλειψη ενημέρωσης και των ίδιων των εργαζομένων το τι πρέπει να προσέχουν κατά την ώρα που κάνουν την εργασία τους. Όλα αυτά σίγουρα την πρώτη ευθύνη την έχει η πολιτεία, που δυστυχώς λόγω της λυπείων μηχανισμών των ελεκτικών κάποιοι ασυδοτούν εις βάρος των εργαζομένων. Οι εικόνες από το τροχαίο στο ύψος της γέφυρας του Αποσελέμη στη Χερσόνησο σοκάρουν, ενώ αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι παρά τα ατυχήματα στο νησί και τη συχνότητά τους, οι οδηγοί ακόμη δεν έχουν φροντίσει να είναι εφοδιασμένοι με τον απαραίτητο εξοπλισμό σε περιπτώσεις που χρειαστεί να περιχαρακώσουν ένα επικίνδυνο σημείο στον οδικό άξονα αμέσως μετά από ένα τροχαίο. Όπως χθες που επί ώρα ανάμεσα στα δεκάδες οχήματα που βρίσκονταν πίσω από την Ταλίκα δεν υπήρχε πυροσβεστήρας ή ακόμη και ένα τρίγωνο για τη σήμανση του σημείου του τροχαίου. Δεν μπορούσα να βρω ένα πυροσβεστήρα. Έβγαλα από το αυτοκίνητο το δικό μας το εκπαιδευτικό τον πυροσβεστήρα. Πήγε, έβαλε αυτομάτως το τρίγωνο όσο πιο μακριό ήταν, πάνω από τα 100 μέτρα, γιατί ταχύτητες σας είπα είναι μεγάλες. Και δυστυχώς, ενώ σταμάτησαν αρκετά αυτοκίνητα, δεν είχαν τρίγωνο και πυροσβεστήρα προκειμένου να συνδράμουν. Είμαστε πραγματικά απροετοίμαστοι, γιατί όλοι πιστεύουμε ότι δεν θα συμβεί σε εμάς. Να όμως μπορεί πολύ εύκολα να συμβεί στον οποιοδήποτε. Πριν καν στεγνώσει το αίμα του 46χρονου οδηγού Νταλίκας, στο νησί, τρία ακόμη τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν τα ξημερώματα και ένα το πρωί. Στο Καλαμάκι Χανίων, ένας 37χρονος οδηγός μηχανής, σύμφωνα με πληροφορίες, ακροτηριάστηκε στο πόδι, όταν άγνωστο πώς συγκρούστηκε με αυτοκίνητο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Με ελάχιστη διαφορά, ένας ανήλικος στον Τζερμιάδο του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου μεταφέρονταν στο νοσοκομείο από το κέντρο υγείας μετά από τροχαίο που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του στο κεφάλι. Στα τροχαία που σημειώθηκαν τα ξημερώματα, προστέθηκε ένα ακόμη τροχαίο στο ύψος του Κταίου στο Ηράκλειο, όπου τραυματίστηκε ένας 55χρονος. Με ελάχιστη χρονική διαφορά, η λίστα των τροχαίων συμπληρώθηκε με ένα ακόμη τροχαίο νωρίς το πρωί, στον Άγιο Νικόλαο, όπου παρασύρθηκε ηλικιωμένος από μηχανή, καταλήγοντας στο νοσοκομείο της περιοχής.